Ο Σύλλογος Φροντιστών, Εκπαιδευτικών Φροντιστών Νομού Αρκαδίας και Νομού Λακωνίας, μάλιστα το παράρτημα στην Τρίπολη, διοργανώνει μια σημαντική εκδήλωση για όλους τους υποψηφίους για τα πανεπιστήμια μας απόφοιτος της Λυκείου. Μια εκδήλωση που είναι επίκαιρη με βάση τις βαθμολογίες που θα βγουν και βέβαια την ανάγκη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Μια εκδήλωση που έχει χαρακτήρα επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα συζητήσουμε, το θέμα μας είναι σπουδές και επαγγέλματα που εννοείται ότι θα επιλέξουν οι μαθητές μας. Αυτό αφορά τους τελειόφοιτους μαθητές μας της Λυκείου, αλλά και ταυτόχρονα πληροφορίες για τις αλλαγές που γίνονται στο νέο Λύκειο, και αυτό απευθύνεται στους υπόλοιπους μαθητές, στους νέους μαθητές του Λυκείου. Η εκδήλωσή μας θα γίνει τη Δευτέρα, 25 του μηνός, στις 7.30 το απόγευμα, στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, στο γνωστό αμφιθέατρο. Εκεί λοιπόν καλούμε όλους τους μαθητές μας να έρθουν να ακούσουν από τους αρμόδιους συζητητές, ανθρώπους που είναι επαγγελματίες, σύμβουλοι σταδιοδρομίας, για τις επαγγελματικές δυνατότητες της κάθε σχολής, για τα μαθήματα που έχει κάθε σχολή, πληροφορίες τέτοιες που θα τους οδηγήσουν να κάνουν σωστή επιλογή της σχολής που θέλουν να σπουδάσουν, της σχολής που θέλουν να φοιτήσουν, της σχολής που θα πρέπει να επιλέξουν αύριο στα μηχανογραφικά από τη μια και από την άλλη στους μικρότερους μαθητές να καταλάβουν να επιλέξουν τη σωστή ομάδα προσανατολισμού εν όψη των επιλογών που θα κάνουν στο Λύκειο. Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε και κάτι που το λέμε πάντα εν όψη των μηχανογραφικών, ότι το κυρίαρχο δεν είναι η πρόβλεψη των βάσεων. Κάτι που από στατιστικά στοιχεία που βγαίνουν στις εφημερίδες και από τους αρμόδιους θα μπορούμε να έχουμε μια αρχική εικόνα, δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Το πρέπει να καταλάβουν οι μαθητές μας ότι το κυρίαρχο, αυτό που καταθέτουν με τη δήλωση του μηχανογραφικού, είναι η επιλογή σχολών. Η σχολών δηλαδή εκείνων που τους ταιριάζει, η σχολών εκείνων που πιστεύουν ότι θα έχουν τα σωστά επαγγελματικά δικαιώματα με βάση τις δεξιότητές τους και τις ικανότητές τους, οι σχολές που θα θέλουν να ασχοληθούν στην υπόλοιπη ζωή τους. Αυτή λοιπόν θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση, αυτές τις πληροφορίες να έρθουν να διεκδικήσουν στη συνάντηση που θα έχουμε μεθαύριο τη Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο. Ξαναθυμίζω, 7.30 ώρα, Δευτέρα 25 Ιουνίου, στο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης. Εκεί λοιπόν περιμένουμε και τους μαθητές που τελείωσαν το Λύκειο και θα μπουν στη διαδικασία να φτιάξουν τα μηχανογραφικά τους, αλλά και στους μικρότερους μαθητές του Λυκείου, οι οποίοι θέλουν να μάθουν τις αλλαγές που γίνονται στο Λύκειο και να ετοιμαστούν για τις επιλογές που θα κάνουν με τις ομάδες προσανατολισμού. Από εκεί και πέρα, για την επιλογή στα μηχανογραφικά, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους και άλλους παραμέτρους που θα πρέπει να συμπολογιστούν, τις ειδικές κατηγορίες που μπορεί να νίκει ο καθένας, τις δυνατότητες μεταγραφών, τις ειδικές κατηγορίες των στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, πληροφορίες για το μηχανογραφικό της Κύπρου. Ό,τι λοιπόν χρειάζονται για την σωστή ενημέρωσή τους για τις πληρώσεις του μηχανογραφικού θα είναι στο ραντεβού μας μεθαύριο Δευτέρα. Δεν θα ξεχνάμε βέβαια ότι εκπροσωπώντας όλα τα νόμιμα φροντιστήρια, μέσα στα πλαίσια της υποστήριξης που κάνουμε στους υποψηφίους μας, θα είμαστε ανοιχτοί και τις επόμενες μέρες για όλους τους μαθητές μας, και αν θέλετε και όχι μόνο, για να τους βοηθήσουμε, γιατί η σωστή επιλογή του μηχανογραφικού είναι ένα πρώτο σωστό βήμα για τις νέες εισόδους στις επιστήμες και στη ζωή για τα μετέπειτα βήματά τους. Τους περιμένουμε όλους, είσοδος στην ελεύθερη, ραντεβού τη Δευτέρα 7.30 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο.